Ξεκινάμε και με την αγροτική οικονομία και στην ουσία agro-industry, όπως λέγεται και στην Ευρώπη. Ο ξενοδοχειακός τομέας είναι ιδιαίτερα σημαντικός και βέβαια μετά η πράσινη μετάβαση και όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται για την χρηματοδότηση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, όλοι αυτοί οι τομείς χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και βέβαια με την αρρωγή και έχοντας αναλύσει την πιστοληπτική ικανότητα των πιστούχων τραπεζικά. Είναι μια πολύ σημαντική εργασία την οποία κάνουν οι τράπεζες και στην Τράπεζα Πειραιώς είμαστε ιδιαίτερα προσιλωμένοι στο να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε την μετάβαση στην πράσινη οικονομία. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που οι περισσότερες από αυτές, για να μην πω όλες, είναι πελάτες μας και θέλουμε να είμαστε μαζί τους όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Έχουμε πει ότι εμείς θα πηγαίνουμε όπου πηγαίνουν οι πελάτες μας και αυτό κάνουμε και με χρηματοδοτικά προϊόντα και με χρηματοδοτικά προϊόντα μαζί με το Recovery and Resilience Fund, το RRF, το οποίο δημιουργεί μεγάλη αξία για τις επιχειρήσεις λόγω του χαμηλότερου κόστους χρηματοδότησης, αλλά και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γενικότερα σε όλη τη βιομηχανία στην οποία είμαστε ιδιαίτερα δραστήριοι. Είναι σημαντική. Το Ταμείο Ανάκαμψης παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο μαζί με τις τράπεζες στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Βλέπουμε κλάδους όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γενικότερα η βιομηχανία, η ηλεκτρονική, το digital business και γενικότερα την δημιουργία αξίας μέσω του χαμηλότερου κόστους που επιτυγχάνεται με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και βέβαια και ο ξενοδοχειακός τομέας αλλά και άλλοι τομείς βιομηχανικοί ωφελούνται εφόσον χρησιμοποιήσουν τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Επισκεφτήκαμε το Ηράκλειο Κρήτης και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Λιφιεράκη και τα στελέχη του, με τα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς, για να συζητήσουμε και την μεγάλη συμμετοχή που έχει η Τράπεζα Πειραιώς στην οικονομία της Κρήτης, τη χρηματοδότηση που κάνουμε και είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε και τώρα και στο μέλλον σε όλη την βιομηχανία της Κρήτης, είτε είναι οι βιομηχανικές εταιρείες, είτε είναι μικρομεσαίες, είτε είναι αυτό που λέμε μικρές επιχειρήσεις. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει 25 καταστήματα στην Κρήτη και είναι ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα που έχουμε σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε η τράπεζα η οποία έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή στην οικονομία και θα εξακολουθήσουμε να έχουμε στα επόμενα χρόνια. Αυτά συζητήσαμε με τον κύριο Αλιφιεράκη. Θα είμαστε δίπλα στο επιμελητήριο και στα 20.000 μέλη του και θέλουμε να συμμετέχουμε ως το δυνατόν περισσότερο στην ανάπτυξη της Κρήτης τα επόμενα χρόνια, την οποία περιμένουμε ότι θα είναι εξαιρετική.